Ο καθένας κρίνει. Μπαπή, κύριε Χατζαφέρη, σε απορρίπτουμε. Ζήτω το Πολυτεχνείο. Αγνά παιδιά, ναι. Καλές προθέσεις, χείριστο αποτέλεσμα. Χείριστο αποτέλεσμα. Πηγαίναμε για δημοκρατία και μας βγήκε στην επιφάνεια με τη βοήθεια της πράξεως των παιδιών ο Ιωαννίδης. Με αποτέλεσμα να χάσουμε τη μισή Κύπρο. Ναι, αλλά όλοι όσοι αναφέρονται στον Παπαδόπουλο, στη Χούντα, στο περιορισμό στις δυνατότητες που δεν άφηνε να εμφανιστούν στην κοινωνία, τι λέτε εκεί? Τώρα πήγαμε στο σύνθημα και μου το συμφωνώ, το σύμπορο. Συμφωνώ. Στο τότε όμως, είχαμε, στο τότε... είχαμε περιορισμό της ελευθερίας, ναι, με αντιπαροχή, ναι, την ευδαιμονία. Με αντιπαροχή την κοινωνική ειρήνη. Δεν πλακωνόντουσαν, δεν είχαμε όλα αυτά στον δρόμο που γινόντουσαν όλες αυτές τις εποχές τις τελευταίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Στέρηση είχες. Δεν μπορούσες, ναι, να πεις την άποψή σου παρά μόνο τα τελευταία ένα-δύο χρόνια που ανεβήκαν κάτι επιθεωρήσεις, θυμάμαι με το Σταύρο Παράβο και τέτοια, που τάρκαν στην κυβέρνηση. Δεν είχες αυτά δικαίωμα. Αλλά είχες όμως μια αντιπαροχή. Δουλειά, είχες δουλειά. Μηδέν. Τι μηδέν? Ανεργία, μηδέν δεν υπήρχε. Δεν ήταν 25% ανεργία ένα στου 4. Μηδέν δεν υπήρχε. Ναι. Τι να κάνουμε, κυρία Σοφία, που δεν υπήρχε? Θυμάμαι με τον πατέρα μου, κάτι έφτιαχνε εκεί σε κάτι δωματιάκια. Ναι. Και θέλαμε ένα μπογιατζί, γιατί κάποιος μας άφησε στη μέση. Και με παίρνει το πρωί και πάμε εκεί που είναι το Δημαρχείο. Ήτανε όλοι. Έλα, 6-4. 3-2, θα πιάσω μαμά. Παρακολουθώ εγώ με τον πατέρα μου. Mm. Στην πλάτη έχει μια πινακίδα. 1000 δραχμές με ροκάματο. Μην ενοχλείτε. Μην πεις 900, δεν έχουμε. 1000 εδώ. Και έπεσε ταμπλάκι. Γιατί ήξερε σίγουρο ότι θα πάει κάποιος άλλος και τον πάρει με 1000. Τώρα. Όσο. Για ένα μεροκάματο. Τώρα τίποτα. Όλοι λέμε. Άμα ανακρύβηναν τα πράγματα. Όχι, δεν θα πάρω σέσκουλο. Όχι, δεν θα μπορέσω. Έτσι δεν λέμε κάθε μέρα. Mm. Ή κάνω λάθος. Κάνω λάθος, ρε παιδί μου. Και άκουσε. Τι. Πού. Οπα. Καραμαλής. Ναι. Ράλης. Παπαδρέου. Τζανετάκης. Ζολώτας. Μετά το Ζολώτα Μητσοτάκης. Παπαδρέου. Σιμίτης. Καραμαλής. Γιώργος Παπανδρέου, Σαμαράς. Γιατί δεν το λέτε? Ναι, Σαμαράς. Ήταν και όταν Σαμαράς. Τσίπρας, ναι. Τώρα Μητσοτάκης. Πόσες είπα, 15? Ναι. Πρωθυπουργοί. Ναι. Τι θέλετε να πείτε? Λέω, 15 πρωθυπουργοί. Και δεν έχουν φέρει το ρυθμό ανάπτυξης που είχαμε τότε, εννοείτε? Ναι, 100%. Θυμάμαι πολύ πιτσιρικάς, πολύ, ναι, πιτσιρικάς, λέω, τώρα και την εποχή. Είχα πάει με 2-3 φίλους Λονδίνο. Προτιμούσαν το χιλιάρικο, ναι, από το δολάριο, τα μαγαζιά της Oxford Street. Τώρα όμως... Καλά, τώρα λόγω, έχουμε σωθεί λόγω ευρώ. Αλλά χιλιάρικο. Άμα, αδερφέ, πού το βρήκες αυτό νόμισμα? Χιλιάρικο. Θυμάμαι από παιδί, μωρό. Η λίρα 300. 300. 20 χρόνια, η λίρα 300. Το δολάριο, μετά την πράξη του Μαρκεζίνη, 30. 30. Τώρα... Τώρα, κυρία Σοφία μου, τελείως διαφορετικά. Η λίρα είναι 450, όχι οι δραχμές, ναι, 450 ευρώ. Επί 3,40 το κάθε ευρώ, ξέρεις πόσο είναι μία λίρα τώρα? Έχετε υπολογίσει όλα. Λοιπόν, γιατί να μιλώ τις αλήθειες? Όχι, μιλάς την αλήθεια, μιλάς την αλήθεια. Ναι, γιατί κάποιοι, εσείς επιμένετε στο πρακτικό θέμα του ζητήματος. Κοιτάξτε όμως αναλογικά τι έχει συμβεί. Έχουμε περισσότερη ελευθερία.
οι νέοι μας ουσιαστικά... Άλλο. Όχι, Σοφία μου. Τι εννοείται. Πάλι αντιδράτη. Για ποιο λόγο. Το έχει πει αυτό ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο επωνομαζόμενος γέρος της Δημοκρατίας. Ναι, τι είχε πει. Άλλο δημοκρατία και άλλο κλοκρατία. Ναι. Τώρα όλοι θέλει κάνει ο καθένας. Ό,τι... Περιγράψαμε. Ό,τι θέλει. Πάει και η ελευθερία. Τέλος πάντων, μένουν κάποιοι στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους νέους. Ότι ο νέος ήταν αντιδραστικός. Ο νέος ενώθηκε εκείνη την εποχή. Είχε απέναντί του ένα τείχος. Τον γκρέμισε. Πήκαν τα τάξη. Όλα αυτά εσάς δεν σας οδηγεί κάπου έτσι σε μια ρομαντική διάθεση να δείτε αυτά τα γεγονότα εκείνης της εποχής και μετά από τόσα χρόνια. Σοφία μου, τα ζήσα. Τα ζήσα. Τα ζήσατε. Τα ζήσα. Ναι. Μα αφού τα ζήσα και ήξερα ότι όλη αυτή η υπόθεση του Πολυτεχνείου έχει μία αφετηρία. Έχει μία αφετηρία και η αφετηρία ήταν η Βασιλίση Σοφίας. Η αλλαγή. Από την πλατεία Μαβίλη. Ελέγχεται η κατάσταση. Ήταν όπως, δηλαδή, λέτε εσείς, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Όπως από την ίδια περιοχή, από την πλατεία Μαβίλη, ελέγχεται το μεγάλο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Όπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αθήνα, έτσι και κάνανε ντου, θα έσπαζε το ρεκόρ του Μαραθωνίου από Έλληνα, όχι ο αθλητής ευρωτές, ο Τσίπρας. Θα τρέχε φουλάρα, τάκ, τάκ, από πίσω τώρα στον κόσμο. Προσπάθω. Αλλά ήταν οι προστάτες, Λοιπόν, ήξερα από τότε παιδί ότι το πράγμα εκεί είχε οργανωθεί. Και βεβαίως είναι καλοί άνθρωποι που γνωρίζουν καλά, προστατεύουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία πρωταγωνιστούν. Τι εννοείται κάποιοι, προστατεύουν. Κάποιοι εκ των πρωταγωνιστών γίνανε υπουργοί. Κάποιοι άλλοι γίνανε αρχηγοί κομμάτων. Ναι. Γιατί κακό είναι αυτό. Ούτε εξ αυτών θα από την πρώτη στιγμή βρισκόταν... Ούτε θα μπορούσε να ανέρθει αν είχαν κάνει κάτι που να ήταν κόντρα στις επιθυμίες και τις μεθοδεύσεις των Αμερικάνων. Πάντα μου βάλετε την Αμερική σαν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα πράγματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα και σε πρόσωπα και σε θέσεις και ενέργειες. Δηλαδή οι άνθρωποι που έγιναν υπουργοί... Σοφιάνο Παπαδόπουλος ένα μήνα πριν την πτώση του επέτρεπε στα αμερικάνικα αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν τη Σούδα στον πόλεμο Ισραήλ-Αραβικών χωρών. Δεν θα είχε συμβεί. Θα ήταν αλλιώς. Μόλις τους είπε έξω από εδώ, από εκεί πέρα ήταν έτοιμος. Είχε προγράψει την ζωή του. Άντε θα βάλω αυτόν εκεί, άντε θα παίξει αυτό στο ρόλο. Άντε θα παίξει αυτό στο ρόλο, θα την κάνω δουλειά. Καλά, θα έλεγε κάποιος και ο Παπαδόπουλος δεν ήξερε τον Ιωαννίδη, δεν άκουγε αυτά που του είχαν μεταφέρει. Δηλαδή το λέγανε κάθε μέρα, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Ουσιαστικά τι πίστευε, εντάξει. Πού θα τον οδηγούσε. Εντάξει, ό,τι πίστευα και εγώ τότε με κάποιους ευλογημένους. Γιατί ρε Σοφία, είσαι κακιά κι εσύ, δεν είσαι δημοκράτησα. Δεν έχει γίνει ακόμα. Τι Μπουμπουλίνα, τι Μαρία Δαμανάκη. Η μία ήταν 21, η άλλη ήταν 17 Νοέμβρη. Ωραία. Άρα, φωνή λοιπόν, όμως. Υπάρχουν συγκρίσεις. Βέβαια, γιατί η φωνή, ποιος άλλος θα μπορούσε να στείλει τόσο δυνατό μήνυμα εκείνη τη νύχτα. Μπράβο. Τι Λαλιώτης, τι Ιωάννης Μεταξάς. Λοιπόν, τους πρωταγωνιστές των περιόδων, λέω κι εγώ. Ναι, χρειάστηκε θάρρος για να κάνεις τις κινήσεις της εκείνης της νύχτας. Μάλιστα. Και τόλμη επίσης. Μπράβο. Ξέρετε, σε λίγο ξεκινάει η πορεία. Ξέρετε, η συνδυσμένη πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, τα συνθήματα, πιθανόν και τα επεισόδια. Θα δούμε τώρα 6.000 αστυνομικοί είναι στον δρόμο.